Ξεκινώντας να πω, κυρίες και κύριοι, ότι ασφαλώς και τα λιμάνια αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των θαλάσσιων μεταφορών. Ασφαλώς και παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη μεταφορική αλυσίδα και φυσικά αποτελούν και κομβικά σημεία διασύνδεσης με τους οδικούς, τους σιδηροδρομικούς άξονες, τις αεροπορικές γραμμές. Ταυτόχρονα όμως συνδέονται αντικειμενικά και ικανοποιούν και στρατιωτικούς σχεδιασμούς, ειδικά εδώ στην περιοχή μας. Είναι γνωστό φυσικά πως ήδη η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη μετατρέπονται ολοένα και πιο γοργά σε βάσεις υποδοχής στρατιωτικού υλικού, σε ορμητήρια ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων και στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Συνολικά λοιπόν η πολιτική όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο της σημερινής, υπηρετεί το στόχο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών, αλλά ταυτόχρονα ικανοποιεί και στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης. Υπηρετεί τα σχέδια, τα υπεριαλιστικά στην περιοχή για οικονομική αλλά και για στρατιωτική διείσδυση στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, στην Παρευξήνια περιοχή που φλέγεται, στην Κασπία και τη διασύνδεση με χώρες προς τα βόρεια και, αλλά και την κεντροανατολική Ευρώπη. Οι άξονες αυτής της λιμενικής πολιτικής, μια πολιτική βεβαίως που υπηρετεί τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης, των επιχειρηματικών δηλαδή και των μονοπωλιακών ομίλων, πολύ συχνά προβάλλονται ως σημαντικοί και είναι, ως αναπτυξιακοί, ακόμα και ως εθνικοί στόχοι, που δεν είναι γιατί ωφελούν μια συγκεκριμένη τάξη. Τώρα, ως προς τη σημερινή σύμβαση που εισάγεται προς κύρωση, πρόκειται για μια σύμβαση υποπαραχώρηση σε ιδιωτικές εταιρείες λιμενικών εγκαταστάσεων. Υποπαραχωρούνται λιμενικές εγκαταστάσεις εν προκειμένου της Καβάλας, κατ' εφαρμογή του νόμου 4597 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Μάλιστα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έθετε το ψευτοδίλημα τι προτιμάτε, την άμεση ιδιωτικοποίηση ή την υποπαραχώρηση, αντιδιαστέλλοντας αυτές μεταξύ τους και επιχειρηματολογώντας βέβαια υπέρ της δεύτερης. Και εκείνος όμως ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ στο ακέραιο υλοποιούσε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των μεταφορών και μιας βασικής τους υποδομής βεβαίως που είναι τα λιμάνια και υλοποιούσε την μνημονιακή δέσμευση για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης, του Βόλου, της Ελευσίνας, της Ιγουμενίτσας, του Ηρακλείου, της Καβάλας, της Κέρκυρας, του Λαβρίου, της Πάτρας, της Ραφίνας. Όλα αυτά συζητιούνται στις αρχές του 2019. Εισήγαγε απλώς μια άλλη μορφή αυτήν της υποπαραχώρησης, ισχυριζόμενος ότι αυτό το μοντέλο είναι καλύτερο από της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν η άμεση ιδιωτικοποίηση. Φυσικά, το κεφάλαιο είναι εκείνο τελικά το οποίο επιλέγει σε ποιες δραστηριότητες και με ποιο τρόπο κάθε φορά θα επενδύσει. Έτσι, τα κερδοφόρα φιλέτα των λιμανιών, όπως αυτό της Καβάλας, για το οποίο κυρώνεται αυτή η σύμβαση, γίνονται αντικείμενο επενδύσεων και εκμετάλλευσης, ενώ όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες, πολύ συχνά απαραίτητες για τα λαϊκά στρώματα, μπορεί να μένουν στον έλεγχο του οργανισμού λιμένος και μένουν, ο οποίος όμως ταχύτερα, ξέρετε, θα αρχίσει να εμφανίζει ζημιές, αφού τα φιλέτα θα τα έχουν πάρει άλλοι, θα έχουν ήδη παραχωρηθεί. Στην κοινοπραξία αυτή των υποπαραχωρησιούχων. Τα κέρδη λοιπόν στους μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά οι ζημιές στο λαό. Αφήστε που ο ανταγωνισμός, για να τα λέμε όλα δηλαδή, μεταξύ των μεταφορικών ομίλων, απαιτεί και ορισμένες υποδομές να βρίσκονται σε ουδέτερα χέρια. Για να διασφαλίζεται πως δεν θα έχει κάποιο αποφασιστικό πλεονέκτημα και έτσι ο κρατικός χαρακτήρας που μπορεί να έχει ένα τμήμα σε ένα λιμάνι, όχι απλώς δεν αλλάζει την πορεία απελευθέρωσης των μεταφορών που υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις, όπως είπαμε, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την ιδιωτικοποίηση, όπως εν προκειμένου εδώ με τη μορφή της υποπαραχώρησης. Εμείς στεκόμαστε κυρίως στα ζητήματα εκείνα τα οποία αφορούν στην ιδιωτικοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων της χώρας, σε σχέση όμως με τις λαϊκές ανάγκες, όχι γενικά και αόριστα, αλλά και τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στους ίδιους τους εργαζόμενους του λιμανιού, στους εργαζόμενους και τους κλάδους που συνδέονται με το λιμάνι, που εντάσσεται βεβαίως αυτό το λιμάνι της Καβάλας αλίμονο στα δίκτυα μεταφορών των Βαλκανίων και μελλοντικά στα επενδυτικά σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων μεταφοράς εμπορευμάτων αλλά και του τουρισμού.
Φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται και από την εξέλιξη των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, αλλά και από τις επιπτώσεις μετά το πέρας του πολέμου στην Ουκρανία κάποια στιγμή. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Τώρα, όπως και να την ονομάσει όμως κανείς αυτήν την 40ετή παραχώρηση του φιλέτου του λιμανιού της Καβάλας, ουσιαστικά αποτελεί μια ιδιωτικοποίηση, όπως και να την πει κανείς, με όλες τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις από την τιμολογιακή πολιτική που μπορεί να ακολουθήσει ο νέος ιδιοκτήτης. Αρκεί εδώ να δούμε τι έγινε στον οργανισμό Λιμένα Πειραιός με τις αυξήσεις της χρεώσης χρήσης. Και σε σχέση με την ιδιοκτησία η οποία παραχωρείται στους νέους ιδιοκτήτες, φαίνεται από τα διαγράμματα, τουλάχιστον εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, ότι παραχωρείται σχεδόν όλη η θαλάσσια ζώνη της πόλης. Και εδώ, καλό είναι ο λαός της Καβάλας να αντλήσει πείρα από τον Πειραιά και τα προβλήματα στην πρόσβαση των κατοίκων στη θάλασσα που έχουν στο Κερατσίνι, στο Πέραμα, σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση του Όλμπου. Προβλέπεται επίσης, ρητά στη σύμβαση, η αξιοποίηση εργολάβων και υπεργολάβων στο λιμάνι. Και εδώ όμως υπάρχει πείρα. Αρκετοί μάλιστα. Και από τον ΟΛΠ του Πειραιά και από τον ΟΛΘ της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις της ΟΜΗΛΕ και της ΟΦΕ, της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος, για τους νέους εργαζόμενους. Υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες εργαζομένων χωρίς εργασιακά δικαιώματα και ένα σωρό άλλα τέτοια. Εδώ εντάσσεται, και θέλουμε να το σημειώσουμε αυτό, και η προσφυγή που έκανε ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, για τα βαρέα και ανθυγιεινά στους εργολαβικούς στον Πειραιά, που μπορεί βέβαια να γενικευτεί και να χτυπηθεί συνολικά το λιμενεργατικό δυναμικό σε όλα τα λιμάνια. Ήδη στη σύμβαση και συγκεκριμένα στο άρθρο 27 εγείρονται τα ζητήματα ανωτέρας βίας, οι διαδηλώσεις και κατ' επέκταση οι απεργίες, οπότε λαμβάνονται μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένος, που μπορεί να λειτουργήσει φυσικά ως στήριγμα στο σχεδιασμό που ήδη έχει ξεκινήσει της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης. Και θυμίζουμε εδώ τη γνωστή φράση των Αμερικανών για το δεξί και το αριστερό παπούτσι των λιμανιών της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, για την συμπληρωματικότητά τους δηλαδή. Τελικά, είτε με τη μορφή παραχώρησης τμήματων τους, είτε με τη μορφή ιδιωτικοποίησης των λιμανιών, οι στόχοι παραμένουν ίδιοι, δεν αλλάζουν. Μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, καταστολή των αγώνων των εργαζομένων, συνθήκες εργασιακής ζούγκλας για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε επί της αρχής την σύμβαση αυτή. Σας ευχαριστώ.